χειροκρότημα. Τη φαντάζομαι τώρα στο σπίτι που σηκώνει και ακούει το χειροκρότημα. Και κλείνει κατά μία. Α, έγινε, εντάξει. Περνώ κάποια άλλη στιγμή. Να σας πω, εκτός από τον άγριο καυγά που σε λίγο θα συζητήσουμε, ξέρετε τι άλλο είναι ωραίο να δούμε. Τι έγινε πάλι στην απονομή της Δέσποινας. Τι είπε ο Λάμπης Λιβγεράτος που έχουμε να δούμε καιρό από τότε που πια είναι επίσημος ο χωρισμός. Δηλαδή το παραδέχτηκαν και δύο και το ανακοινώσαν. Αυτό έχουμε καιρό να δούμε. Δεν είναι Αθήνα, ε. Είναι Πάτρα. Για να δούμε τι κάνει στην Πάτρα ο Λάμπης Λιβγεράτος. Πού σας πετυχαίνουμε, εσείς τώρα μουσικά, τι κάνετε? Τώρα βρίσκομαι στην Πάτρα, σαν ολόκληρο μαγαζί στο Ρίο. Καλοκαίρι θα μείνετε εκεί? Ναι. Για όλη τη σεζόν? Ναι, και ανάλογα ξέρεις και πώς θα πάει όλο το πράγμα. Όμως που είστε μακριά από τα παιδιά σας τώρα. Για να έρχομαι. Και προσωπικά είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, δεν θα επιμείνω. Θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, μετά την... Πόσο καλά είμαι? Πόσο καλά είστε, με από το 1 μέχρι το 10? Είμαι καλά, είμαι στο 7-8. Είναι καλά. Μέχρι και για καινούργια αρχή, ας πούμε, σημαίνει. Ναι, ναι. Όντως? Όχι ακόμα, εντάξει. Αλλά ελεύθερα παιδιά, είμαστε ωραίοι, είμαστε. Στην Πάτρα λοιπόν ο Λάμπης. Στο Λάμπης. Εκεί πιο κούλα από τις άλλες φορές που τσίτωνε με το που το μιλούσαν για τα προσωπικά. Θυμάστε μια φωτογραφία που ήμουν που χορεύαζε μπέκικο? Ναι, στο Λάμπη ήσουνα. Μπράβο, στο Λάμπη. Όχι φωτογραφία, βίντεο. Βίντεο. Με το τσιγάρο στο στόμα. Με το τσιγάρο το σβηστό. Σβηστό. Ο άνθρωπος που δεν καπνίζει. Η μισή μαγιά. Δεν ήταν καν αναμένο. Είχε βάλει το σβηστό για του λέει κάτσε να βγάλω καμιά φούρλα και λαμπάκι. Είναι αυτό το τσιγάρο και το ποτήρι το βάζει κάτω. Μου πα το ποτήρι. Και το ποτηράκι άδειο. Δεν καπνίζει και λέει α βάλω ένα. Ναι, ήταν για το ζεμπέκι. Στην δίσκο μπορεί να βάζει γυαλιά. Συγγνώμη ρε παιδί μου, όταν βλέπει ένα ζεμπέκι δεν είναι πιο ωραίο έτσι από έναν άντρα. Για το λάδι πιο ωραίο. Πολύ ωραίο ζεμπέκι. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Είναι ωραίος τύπος γενικότερα. Είναι λάμψη. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Είναι... Γιατί είναι στην Πάτρα, φοβερό παιδί, δεν καταλαβαίνω. Τραγουδάει εκεί, στο Ρίο. Είναι ναι, αλλά είπε συνειδητά θα πάω στην Πάτρα να ζήσω και θα τραγούδισε εκεί ή του κάναν την πρόταση και πήγε γι' αυτό. Μήπως το δεύτερο πιο λογικό. Το δεύτερο. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα να πεις θα πάω στην Πάτρα να ζήσω. Γιατί? Και να βρω και ένα κλαμπ να ζήσω. Ζήτω η αποκέντρωση. Με δύο παιδιά τώρα δύσκολο. Δεν θα αποκεντρωθεί ο άνθρωπος. Στην Πάτρα έχουν μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα και. Εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Δεν του άκουγε κανένα. Αυτό πάντω, από ό,τι άκουσα, ο κρυό αυτό ο λατρεμένο ο Λάμπη. Από 7 μέχρι 8 λέει ευτυχισμένο. Ξεκινάμε για μια καινούργια αρχή. Είναι λίγο νωρί ακόμα. Μάλλον έχει κατέληξη. Κατέληξη, μπε με στο ρολάκι σου τώρα και πάρε το σοβαρό, το έγκυρο ρεπορτάζ πάνω σου και πε μα για το ξύλο. Κοιτάξτε, το σοβαρό ρεπορτάζ πάντα θέλει χτύπη.